κακοκαιρίας. Θα τα δούμε όλα συνολικά. Κύριε Κουμπερμπέ, καλώς ήρθατε. Καλή σας μέρα, καλημέρα. Για πείτε μας, αν έχουμε μία εικόνα, μία συνολική εικόνα των καταστροφών. Είχαμε από Καβάλα, Φάρσαλα, Τρίκαλα τις τελευταίες ημέρες. Αλλά πείτε μας εσείς τα κλιμάκια σας, πού έχουν καταγράψει ζημίες σε όλη τη χώρα, για να δούμε μετά πώς θα προχωρήσει και η αποζημίωσή τους. Δυστυχώς και με το τελευταίο κύμα την Εφέλη είχαμε πολύ μεγάλες ζημίες. Αρχής γενομένης από την, να πιάσουμε την Ελλάδα από ψηλά και συζητάμε για τις μεγάλες, γιατί είχαμε και μικρότερες. Μία έκταση γύρω στα 20.000 στρέμματα στην περιοχή της, στον νομό Καβάλας, στο Δήμο Νέστου, με πλημμύρες, που εκεί υπολογίζουμε ότι πέρα από την παραγωγή θα έχουμε και ζημιές και στο φυτικό κεφάλαιο λόγω ασφυξίας σε αδεντρώδεις καλλιέργειες. Έχουμε θέματα στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και μεγάλα και από βροχοπτώσεις και από χαλάζια στη Θεσσαλία. Η Δυτική Πελοπόννησος έχει πολύ μεγάλες ζημιές και σε εκυπευτικά και σχεδόν διαλυμένη παραγωγή της Κορινθιακής Σταφίδας από το Αίγιο μέχρι και τη Μεσσηνία, και έχουμε και προβλήματα και σε επιτραπέζια σταφύλια και στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο. Σταφίδα, σταφύλια, κεράσια βόρεια, έτσι έχουν πληγεί, έχουμε τώρα... Έχουμε πολύ μεγάλες ζημιές από αυτό το τελευταίο κύμα. Είχαμε και τα προηγούμενα χαλάζια, είχαμε και τις προηγούμενες ζημιές από τα προηγούμενα κύματα κακοκαιρίας. Δυστυχώς είναι άλλη μια χρονιά με μεγάλες ζημιές για τους αγρότες. Επομένως τώρα τα κλιμάκια σας είναι στις περιοχές αυτές, καταγράφουν. Πότε ολοκληρώνεται η καταγραφή των ζημιών, πώς είναι το χρονοδιάγραμμα? Από την πρώτη στιγμή βγήκαν έξω οι εκτιμητές, οι γεωπόνοι και οι επόπτες για να κάνουν τις επισημάνσεις. Ήδη σε πολλές περιοχές είναι ακόμα σε εξέλιξη δηλώσεις των παραγωγών. Η διαδικασία είναι η εξής. Με το που θα γίνει το φαινόμενο και θα έχουμε ζημιά, γίνεται αναγγελία της ζημιάς από τους ανταποκριτές. Έχουν 15 μέρες οι παραγωγοί να δηλώσουν τη ζημιά. Παράλληλα σε αυτό το διάστημα γίνονται επισημάνσεις, γίνεται και παρακολουθείται η εξέλιξη, και από το τέλος του 15 μέρου και μετά ξεκινάνε οι εξατομικευμένες χτήμα-χτήμα καταγραφές. Αυτό εξαρτάται από το πόσο μεγάλη έκταση έχει ζημιά. Μπορεί να τελειώσει σε 10 μέρες, μπορεί να τελειώσει και σε 2 μήνες σε μεγάλες περιοχές. Και από τη στιγμή που θα γίνει η εκτίμηση της ζημιάς, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα της αποζημίωσης, δηλαδή πότε θα αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι? Αφού τελειώσει η εκτίμηση, γράφονται τα απορίσματα για να κοινοποιούνται τα απορίσματα. Και μετά οι πληρωμές, περίπου ο μέσος όρος είναι γύρω στο εξάμηνο. Και τι σημαίνει αυτό? Γιατί ένας εκτιμητής, παραδείγματος χάρη, τελειώνει από ένα χωριό. Αν έχουμε και άλλες ζημιές, δεν θα κάτσει να γράψει πορίσματα, θα βγει να προλάβει να δει και σε. Να κάνει τις καταγραφές. Να κάνει τις καταγραφές. Το δεύτερο είναι ότι εμείς για να πληρώσουμε, επειδή τα μόνα έσοδα είναι από τις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών, θα πρέπει να πληρωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές. Άρα για το 2018 η πρώτη σοβαρή πληρωμή γίνεται με την πληρωμή των επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Mm-hmm. Δηλαδή γύρω στον Οκτώβρη-Νοέμβρη. Εκεί έχουμε την πρώτη μεγάλη ίσπραξη. Οπότε από εκεί και μετά, και ανάλογα και με τον προϋπολογισμό μας, πληρώνουμε ή τέλος της χρονιάς ή με το. Επομένως, επειδή ακούω κάποιους που ανησυχούν από τους αγρότες, εσείς διαβεβαιώνετε όλους τους αγρότες που έχουν πρόβλημα και έχει καταστραφεί η καλλιέργειά τους ότι θα αποζημιωθούν? Για οποιαδήποτε ζημιά περιγράφεται στον κανονισμό ασφάλισης, για οποιαδήποτε ζημιά έχει ασφαλιστεί ο αγρότης, να είναι σίγουρος ότι θα πληρωθεί. Η διαχείριση που προσπαθούμε να κάνουμε και να μην παρεμβαίνουμε και να μην ξεπερνάμε τον κανονισμό μας επιτρέπει να πούμε με βεβαιότητα ότι θα πληρωθούν όλες οι ζημιές. Δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα σε αυτό. Λίγο νωρίτερα κάποιες περιοχές, λίγο αργότερα κάποιες άλλες. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πληρωθούν όλες. Από το παρελθόν υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες που αναμένουν κάποιοι αγρότες να πληρωθούν? Δυστυχώς, λόγω προϋπολογισμού, συνήθως πληρώνουμε στη χρονιά που τρέχει πληρώνουμε την προηγούμενη. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιες μικρές εκκρεμότητες το 2017 για να κλείσουμε κυρίως την Πελοπόννησο από χαλάζια του τέλους του 2017.
Οπότε αυτά θα πληρωθούν λογικά μέχρι τέλος του μήνα. Και παράλληλα, επειδή ο προϋπολογισμός μας μας λέει ότι πρέπει να δώσουμε για το 2017 120 εκατομμύρια για ζημιές, αλλά οι ζημιές μας ξεπερνάνε τα 150, ταυτόχρονα ζητάμε και αναθεώρηση του προϋπολογισμού και να χρησιμοποιήσουμε τα ταμιακά μας διαθέσιμα τα οποία υπάρχουν. Άρα λοιπόν, με τα ταμιακά διαθέσιμα θα δώσουμε, γιατί έχουμε δώσει το 70% και το υπόλοιπο 30%. Με το που θα πάρουμε την υπογραφή από το Υπουργείο Οικονομικών. Μάλιστα. Με ρωτάνε για την Καλαμάτα, για τις ελιές και αυτά που είχαν προβλήματα. Πότε θα μπουν στους λογαριασμούς οι αποζημιώσεις? Υπήρχαν χαλαζοπτώσεις στην Καλαμάτα στο τέλος της χρονιάς. Δυστυχώς το τέλος της χρονιάς έπληξε κυρίως την Πελοπόννησο και ήταν ο μεγάλος φόρτος εργασίας. Ήδη έχουν ξεκινήσει πληρωμές στην Πελοπόννησο. Μέχρι τέλος Ιουλίου θα πληρωθεί και το 70% και στους υπόλοιπους νομούς. Έγινε μια πολύ μεγάλη πληρωμή τώρα κυρίως για Αργολίδα, γιατί εκεί βγήκαν τα πορίσματα. Μέχρι τέλος Ιουλίου θα πληρωθούν και άλλοι δύο νομοί, Λακωνία και Μεσσηνία. Οπότε ακολουθείτε το πρόγραμμα χωρίς προβλήματα. Η εκτίμηση αυτή που μας είπατε, 150 εκατομμύρια το χρόνο περίπου είναι οι αποζημιώσεις. Εξαρτάται. Είναι ο προϋπολογισμός. Επειδή ο ΕΛΓΑ είναι φορείς της γενικής κυβέρνησης, υπόχρεούνται σε κάποιους συγκεκριμένους προϋπολογισμούς. Και μπήκε, και πρέπει να το λέμε συνέχεια, στους φορείς της γενικής κυβέρνησης, γιατί το μέχρι το 2010 τα χρέη του οργανισμού ήταν 4 δις. Και πράγματι 4 δις. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, όσοι είμαστε αυτή τη στιγμή. Είναι μέσα στο χρέος της χώρας. Άρα λοιπόν μετά, σαν φορέας της γενικής κυβέρνησης, ακολουθούμε συγκεκριμένους. Μπορούμε να πούμε ότι έχει εξυγιανθεί ο ΕΛΓΑ. Δεν έχει χρέη αυτή τη στιγμή. Δεν χρωστάμε. Ο ΕΛΓΑ δεν χρωστάει πουθενά. Πληρώνει τους παραγωγούς, έστω και με κάποιες καθυστερήσεις, αν και έχουν μαζέψει πάλι τους χρόνους. Συγκριτικά με το 2015 και το 2016 γίνονται πολύ πιο γρήγορα οι εκτιμήσεις. Βάζοντας και καινούργια εργαλεία στη δουλειά μας, θα γίνουμε ακόμα συντομότεροι. Είμαστε σε έναν δρόμο, και αυτό βέβαια με πολύ κόπο, με την έννοια ότι δεν ξεπερνάμε τον κανονισμό. Μπορεί να υπάρχουν και κάποιες άλλες ζημιές, οποίες ασφαλιστικά δεν τις καλύπτουμε. Μπορεί να είναι ζημιά για τους παραγωγούς, εκεί ψάχνουμε να βρούμε άλλα εργαλεία και όχι την. Άλλους τρόπους ώστε να αποζημιωθούν ή να πάρουν μια βοήθεια. Και όχι την ασφάλιση, γιατί η ασφάλιση είναι συγκεκριμένη. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Μας ενημερώσατε σε σχέση με τις αποζημιώσεις. Ο κύριος Σκουρεμπές, διοικητής του ΕΛΓΑ, μας έδωσε τα στοιχεία και βέβαια τους τρόπους όπου οι αγρότες θα αποζημιωθούν. Διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει θέμα μη αποζημίωσης. Τα κλιμάκια βρίσκονται στους συγκεκριμένους χώρους και τις περιοχές. Καταγράφουν. Υπάρχει αυτό το χρονικό διάστημα που πρέπει να γίνουν οι καταγραφές. Λοιπόν, να δω και τα μηνύματά σας. Πολλά θέματα σε σχέση με τα συνταξιοδοτικά. Έχω και μια ερώτηση για τη Γαλλία, γιατί έχει τον πετινό στην φανέλα της και όχι τη γαλλική σημαία. Είναι ο πετινός, είναι ο γαλατικός πετινός από την ρωμαϊκή εποχή, όπου τότε έτσι τους λέγανε οι Ρωμαίοι, και βέβαια κατά τη διάρκεια της επανάστασης, συνέχεια και όλα τα σχετικά.